Λοιπόν, είναι μαζί μα η Ιωάννα Μάνδρου να καταλάβουμε λίγο τι υπόθεση είναι αυτή η Ιωάννα, η οποία οπωσδήποτε έρχεται σαν και ερευνό ενεθρία. Η δικαιοσύνη λοιπόν διερευνά συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν προκύψει, να το πούμε αυτό γιατί έχει μια σημασία, από έρευνα μια ελεγκτική εταιρεία παγκοσμίου ελληνικού, μια εταιρεία κολοσσού. Ναι. Η δικαιοσύνη δεν ψάχνει πολιτικά πρόσωπα, ψάχνει το τι έχει γίνει με τη φωλή φωλή που ξέρουμε όλοι ότι αυτή η πολύ σπουδαία εταιρεία έχει και ποινικέ εμπλοκέ, η μεγαλομέτωχή τη και τεράστια οικονομικά προβλήματα. Μην πάμε πιο πέρα. Αν έκατσε σωστό. λοιπόν αυτή η ελεγκτική εταιρεία και έκανε φίλο και φίλο. Ξεκίναξε τη, τη φωλή φωλή. 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 Χιλιάδε τα έγγραφα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μέσα σε αυτά λοιπόν βρέθηκαν. Mails, δηλαδή ηλεκτρονικά μηνύματα, mm -hmm. που τα στέλνει ένα τέλεχο τη εταιρεία, σε έναν από του μεγαλομετόχου τη Φολή, τον κύριο Τζόρτζι Κουτσολιούτσο, ο οποίο είναι μέσα στη φυλακή από το Σεπτέμβριο. Τι του λέει, Του μιλάει για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ότι οι άνθρωποι αυτοί, του οποίου χαρακτηρίζει ισχυρού συμμάχου. Ότι παρεμβαίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά και προσπαθούν για το καλύτερο σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα τη εταιρεία. Και κατονομάζει αυτά τα πρόσωπα που είδαμε mm -hmm. στο βίντεο. Δεν είναι όμω μόνο αυτά. Μιλάει και για μια τροπολογία, την οποία μάλιστα φέρεται ένα από αυτά τα στελέχη τη προηγούμενη κυβέρνηση, βουλευτή μάλλον, στην, προ... στην κοινοβουλευτική ομάδα τη προηγούμενη κυβέρνηση, να την κατέθεσε στη Βουλή και μάλιστα την επισυνάπτει. Ε, στην εταιρεία πει «Να, εδώ είναι, την έκανα». Ναι. Στην τροπολογία είναι πολύ σοβαρότερη η τροπολογία και θα πω αμέσως. Αλλά και στο πρώτο σκέλος αυτό το στέλεχος, αν επιβεβαιωθούν αυτά, έτσι. Γιατί αυτά, αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη κάνει μια προσπάθεια mm -hmm. αξιολόγησης. Ε, θέτει θέματα πολιτικής ηθικής, διότι αφήνει υπενιγμούς για χρηματισμό και για ανταλλάγματα. Πάμε στην τροπολογία. Εκεί τα πράγματα από τα μέχρι του δυστυχία εμφανίζονται καθαρότερα. Για να μην σου πω καθαρά. Για ποιο λόγο. Διότι είναι ένας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρεται το όνομά του, που λέει ενημερώνει τη φωλή, φωλή ότι πρόκειται να κατατεθεί και με τη δική του συμμετοχή μία τροπολογία που την εξυπηρετεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα καταστήματα αφορολογή των λοιπόν. ειδών. Εδώ όμως δεν έχουμε απλώς μία υπόσχεση. Έχουμε μία επιβεβαίωση. Για ποιο λόγο, διότι σου λέω λοιπόν ότι προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε. Δηλαδή τη στέλνει την πρώτη μέρα και την επομένη ψηφίζεται και όχι μόνο ψηφίζεται, ισχύει μέχρι το τέλος του 19. Mm -hmm. Άρα αυτό που υπόσχεται το κάνει και η εταιρεία Οφελείται. Δύο πράγματα προκύπτουν. Έχουμε να καταγγέλλονται ή να εμφανίζονται. Μένει να αποδειχθεί αυτό. Οπωσδήποτε. Πρώτον, πολιτικά πρόσωπα και σημαίνοντα να λειτουργούν υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων, με μη νόμιμες πράξεις. Και το δεύτερο, να εμφανίζεται η Βουλή να νομοθετεί κατά παραγγελία. Ναι. Αν νομοθετεί και επαμοιβεί... Κανένα αυτό δεν θέλει ούτε να το σκεφτεί. Τώρα, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, καταλαβαίνω ότι θα φτάσει στη Βουλή, έτσι πρώτα απ' όλα. Βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, την έχει πάρει η κυρία Παπαγιόργακοπούλου, η οποία είναι προϊσταμένη, την έχει χρεώσει σε εισαγγελέα, mm. θα τη διαβάσουν εξονυχιστικώ, γιατί είναι χιλιάδε τα χαρτιά και θα δουν εάν πράγματι αυτά τα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα έχουν κάποια αξία για να σταλεί στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γιατί πρέπει να σου πω ότι οι εισαγγελικέ αρχές ε, πλέον αφήνουν στο παρελθόν αυτή την πρακτική που ακολουθεί το στο πρόσφατο παρελθόν, όπου τα στέλνανε όλα αμπάνσιτα, ναι. ε, διασύροντας πολιτικά πρόσωπα. Άρα θα το αξιολογήσουν και αναλόγω λόγο θα πράξουν. Ε, ε, θα το αξιολογήσουν. Θα δουν αν έχουν κάποια, ε, κα, κάποια ουσία. Μάλιστα. Ιώνα, σε ευχαριστήσω πολύ.